Το ποίημα του κανενός Και το κουδούνι χτύπησε της πόρτας όταν τρώγαμε. Είμαστε εγώ, η γυναίκα μου και τα παιδιά μας όλα. Πήγα να ανοίξω, βιαστικός, με την πουκιά στο στόμα. Κατέβηκα και στάθηκα στις σκάλες για να δω μήπως κανένας άνθρωπος με γύρευε από κάτω και δεν τολμούσε να ανεβεί γιατί ντρεπόταν. Μα δεν είδα ούτε εκείνα τα γνωστά παλιόπαιδα που συνηθίζουν για στείο να χτυπάν τις πόρτες, προτού να φύγουν τρέχοντας και να χαθούν στο δρόμο. Πίσω από τα τζάμια κοίταξα και πίσω από τις κουρτίνες και πίσω από τις εξώπορτες και πίσω από τους στήλους να δω μην ήταν κανείς για χωρατό κρυμμένος. Παντού μπροστά μου απλώνονταν μια ερημιά από σπίτια, μια πολιτεία πανμέγιστη και εντελώς αθόρυβη χωρίς κίνηση καμιά σ' όλες τις λεωφόρους. Ήταν κλειστά τα μαγαζιά, τα ζαχαροπλαστεία, πολλές πολλές πατημασιές αλλά χωρίς διαβάτες και ακρογιαλιές μα πουθενά κανένας δεν λουζόταν. Ώστε ο κόσμος άδειασε, σκέφτηκα με ανακούφιση και γύρισα στο σπίτι μου και χτύπησα την πόρτα, αλλά κανείς δεν άνοιξε. Κανείς δεν ήταν μέσα πίστεψα πως ασφαλώς θα το έκαναν επίτηδες. Μπαίνοντας γύρεψα παντού, έψαξα τα ντουλάπια, μήπως και κάπου κρύφτηκαν για να τρομάξω. Αλλά κανείς δεν ήτανε παράξενο, κανένας. Στο σπίτι όπου τρώγαμε δεν πάει πολύ καιρός, εγώ με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μας όλα.